Δεν με φοβίζει το μεγάλο όχι που είπε ο Κυπριακός λαός. Ναι, αλλά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το αν άνοιξε μία πόρτα με τη συζήτηση που έγινε για τις καταθέσεις. Άνοιξε, πιστεύω άνοιξαν πάρα πολλές πόρτες. Ο Κυπριακός λαός, όπως και ο ελληνικός λαός, πρέπει να πάρει και λίγο τα πράγματα στα χέρια του και να δει ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις συνθήκες, με αυτή την οτροπία, δεν είναι πανάκια για τα κράτη, ειδικά για τον νότο της Ευρωζώνης, και μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε και εναλλακτικές λύσεις ή να τις προτείνουμε, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερα διαπραγματευτικά όπλα και κατά κάποιο τρόπο κάποια στιγμή να αλλάξουμε και την νοτροπία, τη γερμανική νοτροπία, έτσι, αποφασίσει και διατάσσει και των χωρών της δεύτερης κατηγορίας. Και από ό,τι είδαμε βέβαια και το πλάνο του Σόιμπλε, που ήθελε να μειώσει την τραπεζική δύναμη της Κύπρου στο 1/3, έτσι, από τα 3/3 που έχει, δεν είναι πολύ ωραία, δεν μπορούμε να εξάγουμε καλά συμπεράσματα για το μέλλον της Ευρώπης. Μια Ευρώπη τέτοια, νομίζω ότι είναι εχθρός των λαών και όχι φίλος. Όλα έχουν την αντικειμενική τους διάσταση, γιατί δεν με φοβίζουν. Εσείς πώς το βλέπετε, θεωρείτε ότι έγινε κάτι καλό τώρα ή υπάρχει θέμα? Έγινε κάτι το οποίο απορρέει από την αντικειμενική δύναμη των δυνάμεων που το αποφάσισαν, δηλαδή από τους Γερμανούς, που περνάνε όλες τις πολιτικές τους στην Ευρώπη, και αυτά που περάσαν σε εμάς και αυτά που περνάνε στην Κύπρο τώρα. Φοβάστε τώρα για τις καταθέσεις στην Ελλάδα, ότι μπορεί να ακολουθηθεί? Όχι. Κάτι? Όχι. Μάλλον προς το ευχάριστο. Προς το ευχάριστο. Θεωρείτε ότι τώρα που άνοιξε η συζήτηση για τις καταθέσεις, ότι μπορεί να έρθει και προς τα εδώ καμιά τέτοια πρόταση? Δεν ξέρω, ελπίζω ότι όχι, δεν θα έρθει. Ή τουλάχιστον ότι αν έρθει μια τέτοια πρόταση, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κοινοβούλιο θα πάρει μια αντίστοιχη απόφαση σαν αυτή της Κύπρου. Θεωρείτε ότι θα έπαιρνε μια τέτοια αντίστοιχη απόφαση, ένα τέτοιο όχι? Θεωρούμε ότι πλέον ναι, δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά, πιστεύω. Θα είναι μεγάλη καταγραφή του κόσμου αν κάνουν κάτι διαφορετικό. Θα παρασύρει και την Ελλάδα. Θεωρείτε δηλαδή ότι ξεκίνησε μια συζήτηση για τις καταθέσεις που μπορεί να έρθει και προς τα εδώ? Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν εγγυημένες καταθέσεις πουθενά πλέον. Το όχι που είπαν οι Κύπροι σας λέει κάτι? Βεβαίως. Ήρωες. Απέναντι στους Γερμανούς. Θα έχουν επιπτώσεις από αυτό? Ελπίζω να αντέξουν. Σίγουρα θα έχει επιπτώσεις. Δεν θα τους αφήσουν έτσι οι Γερμανοί. Χρήματα πιστεύετε θα καταφέρουν να βρουν? Γιατί χρειάζονται άμεσα χρήματα τώρα. Στο σημείο που βρίσκεται η Κύπρος, πολλοί τη ζητούν, σίγουρα θα παίξουν πολλά παιχνίδια, θα παίχνουν πολλά παιχνίδια εκεί πέρα. Πιστεύετε ότι οι Ρώσοι, ότι μπορεί να είναι η λύση? Η πρώτη. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Ρωσία. Παίζονται εκεί, θα παίχνουν η Γερμανία, Ρωσία. Στη δεύτερο παρασκήνιο που παίζεται πίσω. Να δούμε τις εξελίξεις. Ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά περιμένουμε. Αυτό για την Ελλάδα τι σημαίνει? Ότι μπορούμε από τη μία να ακολουθήσουμε τους Κύπριους, βλέποντας τις αντιδράσεις των υπόλοιπων χωρών απέναντι στην Κύπρο. Για άλλη μια φορά όμως πίσω από τις εξελίξεις εμείς. Πάντα. Εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις. Η πολιτική μας είναι αντάξει στην Αφρική. Δεν υπάρχει αντάξει με τους Κύπριους αυτή τη στιγμή, Έλληνας. Τώρα θα δούμε. Σίγουρα. Υπάρχει μια βεβαιότητα, δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει. Θεωρείτε ότι η συζήτηση που άνοιξε πλέον για τις καταθέσεις, ότι ανοίγουν άλλες πόρτες? Προς τα εκεί δείχνει το πράγμα. Τώρα προς τα πού? Εσείς δεν ήσασταν σίγουρος για τις καταθέσεις σας? Όχι. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος με αυτά που γίνονται.